Γιατί φαντάζομαι ότι γεμίζει το χώρο με τέτοια πανελλογραμμάκια. Όσο πας πιο κάτω, τόσο το φαινόμενο ενισχύεται. Πάντα τα πανελλογραμμάκια θα είναι τραπεζιάκια. Θα λέει κανείς, τι γίνεται, μου υπολογίζει λάθος πράγματα. Έχω κάνει ήδη ένα λάθος από το ότι το κομμάτι της σφαιρικής επιφάνειας το θεωρεί σε επίπεδο. Θα λέει κανείς, πόσο μεγάλο είναι αυτό το λάθος. Θα έρθω μετά και σε αυτό. Ας πάμε πρώτα στο πιο εύκολο που είναι αντί για τραπέζι, εγώ υπολογίζω ορθογώνιο. Πόσο πιο μεγάλη θα είναι η βάση, το CD δηλαδή, είπε ότι θα είναι R γείτονο του θήτα συν δε θήτα επί δε φι. Γιατί είναι πάνω σε άλλο παράλληλο κύκλο το CD από ότι το AB. Μπορούμε αυτό το AB να το αναπτύξουμε. Πολύ ωραία, θα το γράψω συνέχεια. Θα το γράψω R γείτονο του θήτα επί συνημήτωνο d θ συν ημήτωνο d θ επί συνημήτωνο του θ. Αυτός είναι ο τύπος του του ημητώνου αφρίσματος γωνιών. Όσοι δεν το έχετε δει ή δεν το θυμόσαστε, μην ανησυχείτε, με τα χρόνια στο φυσικό θα τους μάθετε απ' έξω τους τύπους. Θα σας έρχεται αυτόνομα. Λοιπόν, και τώρα παρατηρώ ότι αυτό είναι περίπου ένα. Γιατί δεν είναι μια πυροστή γωνία. Θέλω το συνημήτωνο μια περίπου μηδενική γωνία. Αυτό είναι το επίθετο μια μικρή γωνία. Πολύ μικρή γωνία. Ισχυρίζομαι ότι αυτό το επίθετο του δεθήτα είναι περίπου δεθήτα. Ξέρετε ότι το ημίτονο μιας γωνίας είναι το αν τα πω αυτό α, αυτό β, αυτό γ, το ημίτονο που την πω αυτή δε θ τη γωνία θα είναι γ δια α. Όσο πιο μικρή η γωνία, τόσο πιο μικρό το γ δια α. Στο όριο που το γάμα γίνει πάει περίπου στο 0 και το ημίτονο πάει περίπου στο 0. Εντάξει. Ναι, είναι περίπου 0, αλλά εγώ θέλω να κρατήσω και μικρές διορθώσεις στο 0. Αυτό τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο το ημίτονο της... Α, το ξέρετε. Θα χρησιμοποιήσω γνώση που ξέρετε. Θυμόσαστε στο σχολείο, μαθαίνετε ότι το όριο τη ημίτωνο χ δια χ καθώς το χ τίνει στο 0 είναι το 1. Βέβαια, κάποια στιγμή το αποδεικνύεται κάπως τριγωνομετρικά αυτό το πράγμα ότι ισχύει. Είναι το σύ. Δεν υπάρχει εκτός ύλης στη φυσική. Η φυσική είναι πάντα εντός ύλης. Εντάξει, και είναι εντός ενδιαφέροντος, όχι απλώς εντός ύλης. Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτή η σχέση που μαθαίνετε στο σχολείο, ακόμα και αν την έχετε μάθει σε πρακτικό επίπεδο, λέει ότι αν θεωρήσω εγώ μια πολύ μικρή γωνία, το ημίτονο του χ και η γωνία είναι περίπου το ίδιο. Γιατί ίσως και η γωνία είναι περίπου 0. Όταν η γωνία λοιπόν πάει στο 0, είναι πάρα πολύ μικρή όπως εδώ η γωνία μας με θ, και το ίδιο το ημίτονο θ συμπεριφέρεται, το ημίτονο του δε θ συμπεριφέρεται σαν τον δε θ. Επομένως, ισχυρίζομαι ότι σε πρώτη τάξη ως προς τις διορθώσεις των μικρών γωνιών δε θ και δε θ, μπορώ να γράψω το CD με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο μέρος είναι στην πραγματικότητα το R επί ημίτωνο θ επί 1 επί δε φι. Δηλαδή όλο αυτό το πρώτο μέρος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το AB. Όλο αυτό εδώ είναι το AB. Και στο AB έρχεται και προστίθεται κάτι το οποίο είναι δε θ επί δε φι. Στο άλλο ήταν το δε φι. Πού είναι το δε φι. Το δε φι είναι αυτό εδώ. Όχι, δεν θέλω. Στο άλλο έχουμε γράψει η R επί δε φι. Σωστό. Και εκεί παίρνουμε η μη τον θήτα επί. Ναι, αλλά είπαμε ότι το συνημήτωνο του δεθήτα είναι περίπου 1. Οπότε το ξεχνάω αυτό. Οπότε μένω R επί μήτωνο θήτα
επιτεθεί. Το παίρνω μαζί με τον πολυπλαστικό παράγοντα που υπάρχει σε όλα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το συμβολήσω. Το πιάνω και αυτό μέσα στο παιχνίδι, στη συζήτηση. Ωραία. Το υπόλοιπο που μένει, που μου λέει πόσο παραπάνω το CD, το CD από το AD, είναι κάτι το οποίο είναι τάξεις δεδίκα. Α, σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Τι γράφει εκεί όπως το λάθος. Όλο αυτό, το βάλω από αριστερά λοιπόν. R επί και P. Εντάξει, και τώρα το AD μου είναι όλο αυτό. Ξεχάστε τις τελίτσες. Ωραία. Τώρα, πέστε ότι θέλαμε να το δούμε σαν τραπέζιο αυτό. Τι θα λέγαμε, βάση μεγάλη το CD, συν βάση μικρή το AB, επί ύψους δια 2. Άρα το DS, αν το θέλαμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, το γράφαμε. Ένα δεύτερο, του AB συν CD, επί το ύψος, το ύψος όμως είναι το A, το AD. Τα είπαμε. Επειδή το CD είναι AB και κάτι ακόμα, AB και AB και κάτι ακόμα δια 2, θα μου δίνει AB συν το κάτι ακόμα δια 2, ποιο είναι το κάτι ακόμα, το δεφή επί R επί δεφή επί συνήθρο θήτα. R επί δεφή επί μήκονο επί δεφήτα επί συνήθρο θήτα. Και όλο δια 2. Ξαναλέω μια φορά, το CD είπαμε προηγουμένως πως είναι AB συν DF επί R επί περίπου DF επί συνημίτωμα. Άρα είναι AB συν AB συν αυτό το παραπέρα μετά το AB δια 2. AB και AB δια 2 που κάνει AB συν το παραπέρα, το έχω ξαναδιγράψει, δια 2. Επί το AD. Το AD όμως είναι R επί DF. Και τώρα παρατηρείτε ότι το AD επί AD, αυτό που κάναμε προηγουμένως θεωρώντας το παραλληλόγραμμο, είναι τάξης DF επί DF. Ξεχάστε το τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα είναι νούμερα. Αλλά οι μικρές ποσότητες μου είναι το DF και το DF. Ενώ το έξτρα κομμάτι που πήγα εγώ να διορθώσω τα πράγματα, είναι dφ επί dθ επί dθ. Είναι απειροστό ανώτερης τάξης από αυτό που ήδη έχω βγάλει. Άρα αυτό μου είναι άπιστο. Ξαναλέω άλλη μια φορά. Αυτό είναι το πιο τρίκι σημείο και καλό είναι να το συζητήσουμε. Γιατί, ξέρετε, συνήθως γράφουμε πράγματα και λέει το πετάω το ένα, το πετάω το άλλο. Γιατί πετάς, ρε φίλε, το ένα και το άλλο. Η απάντηση είναι γιατί αυτά που πετάω είναι πολύ μικρότερα από αυτά που κρατάω. Ξαναλέω λοιπόν. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό υποτίθεται πως είναι το εμβαδόν, αν το θεωρήσουμε το παραλληλόγραμμο, όχι παραλληλόγραμμο, αλλά τραπέζι. Και τα έχουμε γράψει όλα. Τραπέζι. Τραπέζι. Όπου εδώ έχω κάνει διάφορες έτσι, παγαποδιές, έβαλε το σημείο του δεθήτα μονάδα, έβαλε το σημείο του δεθήτα δεθήτα. Θα έρθω μετά να το συζητήσω και αυτό. Τι πετάμε, τι κρατάμε. Περιμένετε. Όταν το θεώρησα παραλληλόγραμμο, το αποτέλεσμα μου βγήκε μπλα μπλα μπλα, επιτυχείτε, επιτυχείτε. Προφανώς στοιχειώδες πράγμα είναι, θα έχει να κάνει με το πόσο άλλαξα τη γωνία φύ, τα πόσο άλλαξα τη γωνία φύ. Άρα το τυχείτε και το τυφύ πρέπει να υπάρχουν μέσα στη γραφή. Αν πάρω το κάνω πιο σωστά, θα μου έρθει ένας καινούριος όρος, ο οποίος τι τάξεις θα είναι δεφή, επί διθήτα, επί διθήτα. Μικρό, επί μικρό, επί μικρό. Ενώ εγώ κράτησα μόνο τα μικρά επί μικρά. Οτιδήποτε είναι μικρό, επί μικρό, επί μικρό, είναι αμεληταίο μπροστά σε αυτό που κράτησα. Κρατάω, δεν ξέρω τι μου χρειάζεται, κρατάω ό,τι μπορώ να υπολογίσω,
και πετάω οτιδήποτε είναι πέρα από αυτό που είναι του επίπεδου που έχω υπολογίσει. Μια λεπτομέρεια ακόμα για να κλείσω αυτή τη συζήτηση και με ρωτάτε ότι άλλο θέλετε. Το συνειδητό ντεφίτα θα λέει κανείς, εντάξει, το ντεφίτα είναι περίπου 0, αλλά δεν είναι 0, πώς μου το βάλεις εσύ μονάδα. Πόσο είναι το όριο του συνειδητών φίτα δια φίτα όταν έχει τα πάει στο 0? Το ημίτρο θήτα δια θήτα όταν το θήτα πάει στο 0 είναι μονάδα. Το συνημίτρο θήτα δια θήτα όταν το θήτα πάει στο 0 είναι. Δεν είναι 0. Άπειρο. Είναι άπειρο. Άμα το γύριζα ανάποδα και ρώτησα πόσο είναι το θήτα προ συνημίτρο θήτα, αυτό θα ήταν 0 το όριο. Που σημαίνει ότι σε τάξη τη μικρή γωνία δε θήτα, το συνημίτρο θήτα μπορώ να το θεωρήσω ακριβώ 1. Και πιθανώς να υπάρχουν διορθώσεις τάξης δίθητα τετράγωνο και πάνω. Και πράγματι, το συνημίτρο νοθήτα, θα το μάθετε στον αναπληρωτήριο που θα κάνετε με τον κύριο Ροτάρη, ότι μπορεί κανείς να το αναπτύξει για μικρές γωνίες και να πει ότι είναι 1 μείον τη μικρή γωνία στο τετράγωνο, δηλαδή. Επομένως, το ότι κράτησα τη μονάδα, αλλά πέταξα τον δίθητα τετράγωνο που θα μου πει από εδώ, τον δίθητα τετράγωνο θα μου βγάζει κάτι που θα ήταν ακόμα πιο μικρό από αυτό. Αυτό εδώ τελικά οδηγήθηκα στο ότι μου είναι άχρηστο αυτή η πληροφορία. Πόσο μάλλον αν κράταγα και τον δίθητα τετράγωνο ακόμα. Με άλλα λόγια, κρατάω μέχρι να φτιάξω κάτι το οποίο είναι τη τάξη μεγέθου του απειροστού πράγματο που θέλω εγώ να υπολογίσω που σχετίζεται με τον δεθήτα και τον δεθή. Άρα πρέπει να είναι δεθήτα και δεθή επί κάτι. Τώρα το πόσο κάτι είναι αυτό που βρήκα και είναι το γινόμενο, είναι αυτό εδώ. Το ξανασημειώνω. Οτιδήποτε άλλο προσπαθήσω να βάλω στο παιχνίδι προκειμένου να κάνω ακόμα πιο σωστά αποτελέσματα, να πάρω ακόμα πιο σωστά αποτελέσματα, στην πραγματικότητα θα βάλω και όρους διορθώσεις οι οποίες είναι μηδενικές σε σχέση με αυτό που κράτησα. Άλλο ένα πυροστό πράγμα να βάλω στο παιχνίδι, θα βγει 0 φορές αυτό που υπολόγισα. Θα είναι τάξεις 0 φορές αυτό που υπολόγισα. Γιατί είναι βάση μικρή, συμβάση μεγάλη, δια 2, επί ύψος. Ναι, γιατί παρέμβει πάνω στο β. Γιατί είπα ότι το συντή είναι αβ και διορθώσεις. Οπότε αβ και αβ και διορθώσεις, και όλο δια 2, θα μου κάνει αβ και διορθώσεις δια 2. Λοιπόν, μετά από αυτή τη συζήτηση, αυτό είναι κάτι το οποίο μαθαίνετε, θα το μάθετε σιγά σιγά το τι κρατάτε, τι πετάτε, αλλά καλό είναι να ξέρετε ότι υπάρχουν πράγματα απειροστά που δεν υπολογίζονται που δεν χρειάζεται να λάβει κανείς διορθώσεις αυτών, γιατί οι διορθώσεις είναι αμεληταίες όταν τα πράγματα είναι απειροστά. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα στη συζήτηση αυτή την τρίτη. Είναι αυτό να ξέρει πάλι γιατί το ημίγρονο δεν το κάνουμε. Γιατί το ημίγρονο δεν το το είπαμε, το ημίτονο θήτα, το είπαμε ότι είναι περίπου δε θήτα. Αυτό το κατσαρό πράγμα μπροστά σημαίνει περίπου δε θήτα. Ναι, γιατί. Γιατί είπα προηγουμένως ότι μαθαίνετε στο σχολείο ότι το ημίτονο χ διαχύει όταν το χ πάει στο 0, δηλαδή όταν η γωνία είναι πάρα πολύ μικρή, το ημίτονο της γωνίας και η γωνία είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Το ξέρετε κι αλλιώς αυτό, όταν ζωγραφίζετε την ημίτονο χ συνάρτηση, πάει κάπως έτσι, και αν πάνω σε αυτήν ζωγραφίσετε και την ψήσουν εκεί, ξεκινάνε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν σχηματίζεται γωνία μεταξύ τους. Είναι παράλληλες ακριβώς. Υπάρχει ένα ωραίο online σχεδιαστήριο που λέγεται Desmos. Οπότε το βάζετε αν θέλετε, ζωγραφίστε την ημί των χ και τη χ, τη μία πάνω στην άλλη, και μετά αρχίσετε να κάνετε zoom κοντά στο 0-0. Θα δείτε ότι δεν θα διαφέρουν καθόλου δηλαδή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ημίτονο μιας πολύ μικρής γωνίας μπορώ με μεγάλη ακρίβεια να το αντικαταστήσω με την ίδια τη γωνία. Σβήνω όλα τα άλλα και αφήνω μονάχα αυτό το... τη σχέση που έχω γράψει για το DS ως διάγγελμα.
Λοιπόν, και τώρα εγώ πρέπει να υπολογίσω το ωμέγα, που είναι το ολοκλήρωμα του δι ωμέγα, το οποίο είναι το ολοκλήρωμα του ds διάνυσμα, εσωτερικό γινόμενο R μοναδιαίο, δια R τετράγωνο. Εδώ κρατήσαμε δύο πυροστά. Δεν κρατήσαμε τρία πυροστά. Εκεί πριν κάνουμε πράξη με νούμερα. Σωστό. Αν έχετε μια συνάρτηση FH και βαζόταν κάπου DH επί DH, θα το πετάγατε στην ολοκλήρωση. Είναι αντίστοιχο με αυτό ακριβώς που λες. Κάνουμε πράξεις. Κάθε φορά θα πάρω το άρμονα διαίω στην κατεύθυνση που βρίσκεται το διάνυσμα DS, την κατεύθυνση της απειροστής επιφάνειας DS, η οποία επιφάνεια DS με τη σειρά της γράφεται έτσι, με το ίδιο μοναδιαίο διάνυσμα εδώ. Το R είναι η ακτίνα της σφαίρας, η οποία είναι σταθερή, και άρα θα μπορούσα να τη βάλω και έξω από το ολοκλήρωμα. Και το R τετράγωνο είναι η επιφάνεια της ίδιας σφαίρας που μπορώ να τη βάλω έξω από το ολοκλήρωμα. Αλλά ευτυχώς, όπως και να είναι, επειδή θα φανταστεί το R τετράγωνο στον αρχιντή και το R τετράγωνο στον παρομαστή, τελικά αυτά τα δύο R θα φύγουν. Και προφανώς θα πρέπει η στερεά μου γωνία να μην έχει να κάνει με το ποια σφαίρα εγώ διάλεξα. Αυτή ήταν η αρχική συζήτηση για τον ορισμό της στερεάς γωνίας. Τώρα, το μοναδιαίο διάνυσμα αυτό και το μοναδιαίο διάνυσμα αυτό είναι ακριβώς τα ίδια. Και θα πάρω το εσωτερικό γινόμενο δύο μοναδιαίων ίδιων, θα μου κάνει το μήκος του διανύσματος του στο τετράγωνο, δηλαδή μονάδα. Άρα εδώ θα πάρω την ίτονο θήτα επί δε θήτα επί δε φύ και όλα τα άλλα επιτύχη. Το R, εσωτερικό R, έχει κάνει μονάδα και θα μείνει το ολοκλήρωμα του μπράβατος. Τώρα βέβαια πρέπει κανείς να εξηγήσει τι εννοεί με αυτό το ολοκλήρωμα. Αρχίζω σε όλες τις τιμές των θήτα και φύ που θα αποκαλύψουν όλο αυτό το καπέλο της σφαίρας. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει να φτιάξω ένα λεγόμενο πολλαπλό ολοκλήρωμα που να ολοκληρώνουμε και το θήτα με το πρώτο ολοκλήρωμα και το φι με το δεύτερο ολοκλήρωμα. Είναι σαν να τα βάζει το ένα κανείς μέσα στα άλλα. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε. Οι γωνίες του θήτα που θα αποκαλύψουν όλο το συγκεκριμένο καπέλο που εμένα με ενδιαφέρει για να φτιάξω αυτή τη στερεά γωνία που κοιτάζει προς τα πάνω και πηγαίνει από 0 μέχρι θήτα 0, όλο αυτό το πόνο, είναι σαν ένα ολοκλήρωμα από 0 μέχρι θήτα 0, τη γωνία θήτα. Και επειδή θέλω όλο αυτό το πόνο και όχι το μισό πόνο, η φύ μου θα ολοκληρωθεί από 0 έως 2π. Όταν θα λύσω το ολοκλήρωμα θα έχω βρει και τη στερεά γωνία που εγώ θέλω να υπολογίσω. Επαναλαμβάνω. Έγραψα τι θα υπάρχει μέσα στο ολοκλήρωμα. Στη συνέχεια πήγα και επαναπροσδιορίσα τι εννοώ με το σύμβολο της ολοκλήρωσης. Επειδή μου εμφανίστηκαν δύο μεταβλητές, και η θήτα και η φύ, σε απειροστή μορφή και σε μία απειροστή μορφή, καταλαβαίνω ότι πρέπει να λάβω υπόψη μου πώς αλλάζουν και οι δύο μεταβλητές. Και το θήτα και το φύ. Έτσι όπως έγραψα την ολοκληρωτέα συνάρτηση μαζί με τα διαφορικά τους, με τα διαφορικά της, είπα ότι θα πρέπει να κάνω διπλή ολοκλήρωση. Μία ολοκλήρωση για θήτα και μία ολοκλήρωση για φύ για να καλύψω όλο αυτό το καπέλο. Και επειδή τα έγραψα με αυτή τη σειρά, δεν έχει σημασία με τη σειρά που θα γράφω, αλλά έχει σημασία με τη σειρά θα κάνω τις ολοκληρώσεις. Θα εξηγήσω, εδώ δεν έχει τόσο σημασία η σειρά, αλλά γενικά θα μπορούσε να έχει σημασία η σειρά των ολοκληρώσεων. Είπα, θα βάλω πιο μέσα, αφού πρώτα έγραψα την δεθήκα, την ολοκλήρωση ως προς θήτα, που θα είναι από 0 ως 0, και μετά που έγραψα την δεθή πιο έξω στην ολοκλήρωση, θα βάλω το ολοκλήρωμα ως προς φύ απ' έξω. Η ολοκλήρωση αντίστοιχη θα είναι από 0 ως 2π. Για το φι, από 0 ως θήτα 0 για το θήτα. Και τώρα θα υπολογίσω αυτό το ολοκλήρωμα το οποίο είναι εξαιρετικά απλό, γιατί το ολοκλήρωμα του γείτονα θήτα δε θήτα θα μου δώσει το λεγόμενο μείον συν γείτονα θήτα. Για ποιο λόγο? Γιατί η παράγοντος του μείον συν γείτονα θήτα είναι το γείτονα θήτα. Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα ενός ολοκλήρωματος είναι εκείνη η συνάρτηση την οποία την παραγωγίζαμε, θα παίρναμε την ολοκληρωτέα συνάρτηση. Επομένως, η απάντηση είναι μείον συν γείτονα θήτα,
με τα όρια ολοκλήρωσης από 0 ως 0 και μετά θα έχουν φύγει όλα όσα αφορούν τη γωνία θ και αν κάνουν την ολοκλήρωση ως προς δεφή, όποιο ολοκλήρωση από δεφή θα γίνεται από 0 ως 2π. Άρα το αποτέλεσμα μου θα είναι επί 2π. Και άρα η στερεά γωνία όταν η γωνία θ ανοίξει το διάστημα από 0 ως θ 0 ισούται με 2π 1 μείον συνημίτωνο θ 0. Το 1 μείον συνημίτωνο θ 0 βγήκε μείον συνημίτωνο θ 0 μείον το μείον συνημίτωνο του μηδενός. Το δεφ είναι διαφορικό. Είναι διαφορικό. Και φυσικά ολοκληρώνουν το ημίτωνο θ στο δεφ. Εδώ μου εμφανίζεται το ημίτωνο θ και το φ ξεχωριστά. Άρα εμείς ως προς δεφ και ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνουν στο δεφ. Είναι το ολοκλήρωμα του δεφ. Αυτό εδώ μου έδωσε το ολοκλήρωμα του δεφ επί ό,τι νούμερο μου βγάλει αυτό εδώ. Όπου αυτό το νούμερο δεν είχε να κάνει με τη γωνία φ, άρα μπορώ να το βάλω έξω το ολοκλήρωμα. Μου βγάλε 2 το πρώτο ολοκλήρωμα. Γενικά δεν μπορώ να κάνω τόσο εύκολες κινήσεις πάντα. Για παράδειγμα, αν ήθελα να υπολογίσω το ολοκλήρωμα από 0 ως 1, από 0 ως 1, της εφ, και ψ, δε ψ, δε π, δεν θα μπορούσα να το κάνω τόσο εύκολα, γιατί θα έπρεπε πρώτα να εκτελέσω αυτό το ολοκλήρωμα. Αυτό το ολοκλήρωμα θα είχε σαν παράμετρο την μεταβλητική. Δηλαδή για κάθε την μεταβλητική θα μου δίνει μια διαφορετική συνάρτηση F του ψ. Όταν θα έκανα λοιπόν το πρώτο ολοκλήρωμα, σε αυτή την περίπτωση, θα μου βγάζει μια συνάρτηση F του χ από το αποτέλεσμα αυτής της ολοκλήρωσης. Το ξαναπώ γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν έχετε, προφανώς δεν έχετε κάνει απλά ολοκλήρωματα. Απλώς προσπαθώ να συζητήσω τι θα γινόταν αν δεν είχατε ένα απλό ολοκλήρωμα ή είχατε ένα διπλό, τριπλό, δεκαπλό ολοκλήρωμα. Γιατί δεν έχει καμία διαφορά. Και τα δύο, οσαδήποτε είπα, είναι αθλίσματα. Απλώς είναι το διπλό ολοκλήρωμα άθεσμα αθεσμάτων. Το δεκαπλό είναι άθεσμα αθεσμάτων, 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 αθεσμάτων. Δέκα τέτοια. Δεν έχει καμία διαφορά. Η ερώτηση είναι πρακτικά πώς το κάνει κανείς. Όταν μάθει κανείς να χειρίζεται τα ολοκλήρωματα, τα απλά, μετά μπορεί να χειριστεί οτιδήποτε άλλο χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλώς πρέπει να είναι προσεκτικός τι εννοεί. Όταν γράψω αυτό εδώ το πράγμα, εδώ δεν ήμασταν σε αυτή την περίπτωση, ήταν εύκολα τα πράγματα γιατί η συνάρτησή μας ήταν συνάρτηση μόνο του ψ, μόνο του θ ήταν και ολοκλήρωσαμε προς δεν θ. Δεν είχε καμία εξάρτηση κατοχή. Αν όμως είχε εξάρτηση κατοχή, το αποτέλεσμα αυτού του πρώτου ολοκλήρωματος, από 0 ως 1 του δεψ, της F του ψ, θα σήμαινε φτιάξαμε τη συνάρτηση για το κάθε, για την κάθε την υπηχή, τη συνάρτηση F του αυτό το χ για οποίο δεψ. Θα ήταν μια συνάρτηση του ψ αυτού, η οποία όμως θα εξαρτώνταν το χ τη συνάρτηση. Θα έκανα την ολοκλήρωση ως προς ψ, θα μου δίνει ένα αποτέλεσμα που θα εξαρτώνταν από ποιο χ είχα βάλει. Θα έβγαινε ένα πράγμα, αυτό το πράγμα θα το ονόμαζα F του χ και στη συνέχεια θα ξαναολοκλήρωνα την F κεφαλαίου του χ, δε χ. Τώρα ευτυχώς δεν ήταν τόσο δραματικά κακά τα πράγματα και μπορούσα να το κάνω χωρίς να ιδρώσω ιδιαίτερα. Πάμε να δούμε και το τελικό μας αποτέλεσμα. Μετά θα ολοκληρώσουμε την F κεφαλαίου του χ, δε χ από 0 ως 1. Το 2π προήλθε. Το 2π προήλθε από την ολοκλήρωση του δε χ. Δεν έχουμε κάνει με άκρα τα ολοκληρώματα, δεν έχουμε κάνει μόνο αόριστα. Η διαφορά αορίστων και ορισμένων είναι ότι στα αόριστα βάζετε τη μέση. Είναι σαν να σας λένε, ξέρετε συναρτήσεις. Ξέρουμε. F του χ, λόγω μου οποιαδήποτε συνάρτηση, ξέρω. Την τιμή της συνάρτησης στο σημείο χ ίσον με 5 μπορείτε να υπολογίσετε. Ναι. Το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι η τιμή του αόριστου ολοκλήρωματος στο τέλος μείον την αρχή. Στο άνω όριο μείον στο κάτω όριο. Τίποτα άλλο. Είναι τόσο απλά. Τε. Το αόριστο είναι μια συνάρτηση. Στο αόριστο είναι μια συνάρτηση. Στο ορισμένο είναι νούμερο.
Να ρωτήσω κάτι. Το 2π, πώς καταλήξατε να το δείτε? Ξαναλέω, το 2π ήρθε από αυτήν εδώ την ολοκλήρωση. Την ολοκλήρωση από 0 ως 2π του dθ. Αλλά όπως είχα ολοκληρώσει μια κεφαλαίωση του σχέδιου του θ, εδώ δεν θα πρέπει να ολοκληρώσω το μείον. Περιμένετε, γιατί μάλλον σας έχασα, σας μπέρδεψα. Ξανακάνω την ολοκλήρωση. Από 0 ως 2π. Και μάλιστα βολεύει πολύ να τα γράφει κανείς έτσι τα πράγματα. Το διαφορετικό να έρθει να το κολλάει το ολοκλήρωμα για να ξέρει ποιο ολοκλήρωμα κάνει. Ξαναγράφω λοιπόν αυτό εδώ πάνω, λίγο πιο κομψά ακόμα. Αλλά το ίδιο ακόμα όσο ολοκλήρωμα. Δεν έχω, δεν το έφτιαξα μάλιστα καλά. Δεν απολύτησα τη συνταγή που είπα. Κούνησα τα πράγματα έτσι ώστε τα διαφορετικά μου να κολλήσουν στο ολοκλήρωμα που αφορούν τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Έφερα τον δεφή μπροστά στο ολοκλήρωμα 0 ως 2π. Έφερα τον δεθήτα κοντά στο ολοκλήρωμα 0 ως 0. Και μετά θα ήταν οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε εδώ να είναι η γείτονα του θήτα και φύ, ας πούμε. Αυτό τι θα σημαίνει. Να το πω, έστω και αν φοβάμαι ότι θα σας μπερδέψω. Πες ότι εδώ ήταν η γείτονα του θήτα και φύ. Θα έκανα την ολοκλήρωση δεθήτα, η γείτονα του θήτα και φύ, σαν το φύ να ήταν μια σταθερά. Θα έκανα την ολοκλήρωση, θα υπολόγιζα που θα έβγαινε, θα έβαζα και τα όρια. Τι θα έμενε στο τέλος μετά από όλη αυτή την ολοκλήρωση? Κάτι που αφορούσε μονάχα το φύ. Σαν να παραγωγήσουμε. Αν εδώ ήταν η γείτονα του θήτα και φύ, το ολοκλήρωμα αυτό εδώ θα μου δίνε μείον συνημείτονο του θήτα και φύ με όρια από το 0 μέχρι το θήτα 0. Δηλαδή, μείον συνημείτονο του θήτα 0 και φύ συν συνημείτονο του φύ. Αυτό τα λέω. Το αντιμετωπίσω το φύ στο πρώτο ολοκλήρωμα σαν να ήταν μια σταθερά. Και η μεταβλητή μου θα ήταν το θήτα. Έκανα πράξη, έκανα, έβγαλα αποτέλεσμα. Το τελικό μου αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, δεν έχει μέσα θήτα, έχει φύγει η μεταβλητή θήτα. Έχει ολοκληρωθεί η μεταβλητή θήτα. Έχει πεταχτεί η μεταβλητή θήτα. Ό,τι ήταν να τη χρησιμοποιήσω, τη χρησιμοποιήσω. Θα πήγαινα στη συνέχεια και θα έκανα την ολοκλήρωση. Δε φύγει επί αυτή την καινούργια συνάντηση. Το οποίο ήταν κάτι παρόμοιο με την πρώτη κίνηση που έκανα. Άρα τώρα επειδή δεν έχουμε φύ στη δεύτερη. Τώρα όμως επειδή δεν έχουμε φύ, να το σβήσω θα μου επιτρέψετε, για να είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Το αποτέλεσμα αυτό, όταν το εκτελέσω, θα βγει κάτι, θα είναι νούμερο που θα σχετίζεται μόνο με τα όρια. Ποια είναι αυτό, είναι αυτό το νούμερο, το έκανα πριν στην πράξη, 1 μείον συνήθως και τα 0. Αυτά είναι νούμερα που λέμε. Μου είχατε πει εξ αρχής θέλω να μου βρεις μέχρι άνοιγμα 60 μοίρες. Θα πάρω το συνήθως των 60 μοίρων, θα βγει ένα δεύτερο, 1 μείον ένα δεύτερο, ένα δεύτερο. Από αυτή την ολοκλήρωση έχω πάρει πλέον ένα νούμερο. Το νούμερο αυτό πολλαπλασιάζει το δεφή και θέλω την ολοκλήρωση νούμερο επί δεφή από 0 ως 2π. Η απάντηση ποιο είναι? Νούμερο επί 2π. Να το ονομάσω νούμερο αυτό, άρα η απάντηση είναι 1. Δηλαδή, βγάζω το νούμερο απ' έξω, ολοκλήρωση στο δεφή από 0 ως 2π, άρα η απάντηση είναι νούμερο επί 2π. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Αν είναι άλλο ολοκλήρωση που κάνει, δεν βγαίνει σταθερά σε ολοκλήρωση. Αν βγαίνει κάθε φορά. Γιατί δεν βγαίνει σταθερά σε ολοκλήρωση. Γιατί οι σταθερές εμφανίζονται στα αόριστα ολοκλήρωματα. Όταν βάλω εγώ τα όρια και αφαιρέσω τις τιμές του αόριστου στα δύο όρια, σε κλίτσε θα φύγει. Εντάξει, επειδή παίρνω διαφορά όρια. Επομένως το αποτέλεσμα μου είναι αυτό. Κρατάω αυτό και σβήνω όλα τα άλλα. Δηλαδή, εμείς στην αποδεικτική διαδικασία έχουμε ότι αυτό είναι που θα έρθει.
πρέπει ένα ολοκλήρωμα σαν αυτό να μπορείτε να το κάνετε. Δεν πρόκειται να σας βάλουμε κάτι το οποίο είναι πιο περίεργο σαν αυτό που είχα γράψει εδώ κάτω. Δεν θα σας ζητήσουμε, στο μάθημα αυτό δεν θα σας ζητήσουμε ολοκλήρωματα, εκτός αν το ολοκλήρωμα είναι ένας υπολογισμός, απλός, με ένα απλό ολοκλήρωμα. Θα ήταν 2π πλην φ. 2π. Αν τα όρια λες ήταν από φ 1. Από π. Α, από π μέχρι 2π, το αποτέλεσμα θα ήταν π. Α, όταν έχουμε μόνο το διαφορετικό, αφαιρούμε το πάνω στο πάνω. Το ολοκλήρωμα του δχ είναι η συνάρτηση χ και σε πλήγο συναδελφό και σταθερά. Οπότε, αν πάρω την τιμή τη συνάρτηση χ και σε στο 2π, μία την τιμή τη συνάρτηση χ και σε στο π, η απάντηση θα πάρω π. Το ολοκλήρωμα τη δχ, το ολοκλήρωμα του 1 επί δχ είναι χ. Ναι. Λοιπόν, σβήνω τα υπόλοιπα και κρατάω αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις όσες ερωτήσεις θέλεις. Και οι τεράστιε με πιο τεσσερά τεσσερά. Τώρα το ρωτώ. Προς το παρόν είμαστε ακόμα. Που κουνάμε δάχτυλα και κοιτάμε 1, 2, 3. Τώρα θα δούμε σε τι κάνουμε κάτω. Πριν τα πούμε σε δυναμικά όμως, να κάνουμε μερικούς πρώτους υπολογισμούς, να δούμε πόσο είναι η γωνία, η στερεά γωνία που αντιστοιχεί σε θήτα από το 0 μέχρι το 0. Εδώ δεν χρειάζονταν καν να κάνουμε πράξεις. Η στερεά γωνία από το 0 μέχρι το 0 σημαίνει να μην έχω κανένα άνοιγμα. Άρα το ελληνικό στερεά γωνία να είναι 0. Το αποτέλεσμα που είναι 0, αν βάλω σε θήτα 0, το 0 θα βγει 1-1, δηλαδή 0. Καλό αποτέλεσμα γιατί είναι ακριβώς αυτό που περίμενα. Η στερεά γωνία που δεν έχει άνοιγμα δεν είναι στερεά γωνία. Είναι μηδενική στερεά γωνία. Πάμε στη γωνία που αντιστοιχεί σε όλο τον χώρο. Από 0 έως π. Το θήτα 0 να είναι π. Τα πάντα. Ό,τι είναι περιβάλλον. Σε τι στερεά γωνία αντιστοιχεί, η απάντηση είναι συνειδητό ότι π κάνει μείον 1. 1 μείον το μείον 1 κάνει 2, άρα το αποτέλεσμα όλο θα είναι 4π. Αυτό είναι το εμβαδόν, επί άλλων διάγων, το εμβαδόν μιας σφαίρας. Σας δείξω και σε λίγο πόσο Αρχιμίδης το υπολόγισε αυτό το πράγμα. Έτσι, μπορείτε να κάνετε το ολοκληρώσει και τίποτα. Αλλά η στερεά γωνία που αντιστοιχεί στο ολόκληρο χώρο είναι 4π. Προφανώς αυτή που αντιστοιχεί στο άλλο ημισφαίριο είναι 2π. Ένα μείον συνειδητό του π δεύτερα είναι 1-0, άρα 2π. Αν μας ρώταγαν λοιπόν τι μέρος του ουρανού βλέπουμε καθήμενη πάνω στη γη, η απάντηση είναι να βλέπουμε το μισό ουρανό. Βλέπουμε μέχρι τον ορίζοντα, αλλά κατά τον ορίζοντα δεν μπορούμε να δούμε. Βλέπουμε το πάνω ημισφαίριο και το κάτω ημισφαίριο. Άρα η στερεά γωνία των αστέρων που μπορούμε να δούμε το βράδυ αντιστοιχεί σε 2π. Σας έχω γράψει μια άσκηση που σας ρωτάω πόσο θα αλλάξει, πόσα περισσότερα αστέρια θα βλέπουμε αν σηκωθούμε κατά 6 χιλιόμετρα πιο πάνω. Δεδομένου ότι το βράδυ μπορούμε να δούμε, δεν θυμάμαι το νούμερο που έχω γράψει, 5.000, νομίζω κάπου το διάβασα, δεν το ξέρω. Μπορούμε να δούμε μέχρι 5.000 περίπου αστέρια να έχουμε πολύ καλή νύχτα, πολύ καλά μάτια, πολύ χαμηλό φωτισμό στην περιοχή. Οπότε η ερώτηση είναι, άμα σηκωθώ 6 χιλιόμετρα πιο πάνω, πόσα παραπάνω αστέρια θα δω, επειδή θα αρχίσω να βλέπω και λίγο κάτω από τον ορίζοντα. Εντάξει, πρέπει να το σκεφτείτε. Κάποια ερώτηση. Ο ορίζοντας όταν καθόμαστε πάνω στη γη είναι ο τέλος. Είναι, ο ορίζοντας είναι το επίπεδο που εφάρτεται στο σημείο που καθόμαστε. Όπως είναι η γη. Μια τελευταία. Ορίζοντας είναι αυτός. Όπου εμείς στεκόμαστε εδώ. Άμα σηκωθούμε εδώ πάνω, μπορούμε να δούμε και ένα αστέρι που είναι εδώ. Δεν θέλω να φτιάξω σχήμα και θέλω να σκεφτείτε μόνοι σας να το φτιάξετε. Λοιπόν, και τώρα ισχυρίζομαι ότι όλοι αυτοί οι υπολογισμοί που κάναμε δεν σχετίζονταν με τη σφαίρα. Η σφαίρα ήταν το βολικό σχήμα, η βολική επιφάνεια που χρησιμοποιήσαμε για να δούμε, να μετρήσουμε τις στερεές γωνίες. Στην πραγματικότητα δηλαδή, έστω ότι αυτή είναι η σφαίρα μου, και αυτός είναι ο πόνος
τον οποίο υπολόγισα ότι αντιστοιχεί σε στερεάγωνη ωμέγα. Αν μου λέγανε, φτιάξω αυτή την πατάτα και υπολόγισέ μου αυτή τη στερεάγωνη, απάντησε να ήταν ακριβώς το ίδιο. Δεν θα άλλαζε το νούμερο με την επιφάνεια που διαλέγαμε εμείς. Απλώς ο υπολογισμός θα γινόταν πολύ πιο δύσκολος, γιατί το εκάστοτε DS που θα είχαμε πάνω στην πατάτα. Θα το πάρω σε ένα άλλο σημείο. Εδώ για παράδειγμα, το εκάστοτε DS που θα είχαμε εδώ θα ήταν έτσι. Το αντίστοιχο άρμονα 2 θα ήταν έτσι. Επομένως θα είχαμε διάφορα πράγματα να λάβει υπόψη μας τους υπολογισμούς, που πάνω στη σφαίρα θα εξαφανίσαμε όλα. Και τώρα, σε τι μονάδες μετρέφεται η στερεαγωνία? Η απάντηση είναι δεν έχει μονάδες, γιατί είναι επιφάνεια διά τετράγωνο. Όμως, για να άμα πούμε στερεαγωνία ίσον 3, τι σημαίνει το 3, 3 σε τι μονάδες μου το μητράς. Ξαναλέω, δεν έχει μονάδες. Γιατί τι όμως, θα μπορούσε κάποιος να μου πει, τι είναι αυτό το 3 που μου έδωσες? Είναι 3% του ουράνιου φόλου? Είναι 3 δέκατα του ουράνιου φόλου? Είναι 3 από τη συνολική επιφάνεια της σφαίρας? Τι είναι? Με τον ορισμό που δώσαμε εμείς ως επιφάνεια σφαιρική για το αντίστοιχο τετράγωνο, η μονάδα που χρησιμοποιείται είναι τα λεγόμενα στεράτς, στερεά ακτίνια, στερεοακτίνια. Εντάξει, οπότε αυτό είναι σε στεράτς. Όπως οι ακτίνες μετρούνται σε ράδιανς, οι στερεές γωνίες, οι γωνίες μετρούνται σε ράδιανς, οι στερεές γωνίες μετρούνται σε στερεοακτίνες, σε στεράτς. Θα μπορούσε κανείς να ορίσει μια άλλη μονάδα και να τα ορίσει βάση της σφαίρας. Τι ποσοστό της σφαίρας είναι? Αν η σφαίρα αντιστοιχεί σε 4π στεράτς, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το 2π στεράτς αντιστοιχεί σε μισή σφαίρα. Αλλά έχει επικρατήσει ο όρος αυτός μέσω του φυσικού αυτού τόπου μέτρησης των στερεών. Και τώρα να σας δείξω τον τρόπο που ο Αρχιμίδης υπολόγισε το εμβόλιο της σφαίρας χωρίς να ξέρει εδώ πρόγματα, αν και έβαλε τις βάσεις για τον υπολογισμό των πρόγματων, παρόλο που τον φάγανε οι στρατιώτες και χρειάστηκαν γύρω στα 2.000 χρόνια μέχρι να ξαναπιάσουν το μήμα από εκεί που το άκουσε ο Αρχιμίδης. Έκανε την εξής κατασκευή. Βάζαμε ένα αστερίσκο που δεν είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο τρόπος που το υπολόγισε ο Αρχιμίδης. Δεν έχω διαβάσει την αντίστοιχη ιστορία. Αλλά υποθέτω, για κάποιο λόγο που θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, υποθέτω πως με κάποιον παρόμοιο με αυτόν τον τρόπο το υπολόγισε. Ο Αρχιμίδης φημολογείται ότι είχε ζητήσει όταν θα πεθάνει να σκαλίσουν στον τάφο του έναν κύλινδρο περιγεγραμμένο σε μια σφαίρα. Επειδή θεωρούσε ότι η απόδειξη που σχετίζεται με το εμβάθυνο της σφαίρας που θα σας πω ήταν από τις πιο όμορφες αποδείξεις που είχε κάνει. Φανταστείτε μια σφαίρα και έναν κύλινδρο μέσα στον οποίο ένα ποτήρι μέσα στο οποίο χωράει ίσα ίσα η σφαίρα και στο ύψος και στο πάνος. Επομένως ο κύλινδρος αυτός, για να δούμε τι επιφάνεια έχει, η επιφάνεια που έχει είναι το ύψος του, που είναι 2R, όσο η ακτίνα της σφαίρας, R η ακτίνα της σφαίρας, άρα το ύψος του είναι 2R, και το γύρω-γύρω του είναι 2πι R. Άρα το εμβαδόν του κυλίδρου είναι 2πι R επί 2R, δηλαδή 4πι R τετράγωνο. Αν τον ανοίξω τον κύλινδρο θα γίνει ένα παραλληλόγραμμο. Αν τον ανοίξω, τον κόψω εδώ και τον ανοίξω, θα γίνει ένα παραλληλόγραμμο με μήκος 2πι R και ύψος 2R. Ναι, το εμβαδόν. Εμβαδόν, τι είπα πριν, την επιφάνεια του κυλίδρου. Ότι είναι εδώ σου. Επιφάνεια. Η
το κάτι άλλο. Και... η φάνηκε την λίγη πτώση. Ο Αρχιμίδης απέδειξε ότι η σφαίρα έχει τόσο οδόν όσο η φάνηκε την πλήρη. Γι' αυτό ζήτησε να χαραχτεί αυτό το σχήμα. Ότι η κέρα μας, αν πετάμε τα κάτω του Αρχιμίδη, ισχυρίζεται ότι είδε σε κακή κατάσταση τον τάφο του Αρχιμίδη και το αναγνώρισε από αυτό το σχήμα. Ότι επρόκειτο περί του Αρχιμίδη του τάφου. Λοιπόν, κοιτάξτε τι υποθέτω ότι σκέφτηκε ο Αρχιμίδης. Φανταστείτε πάλι αυτό το παραλληλογραμμάκι που συζητάμε πριν. A, B, C, D. Και φανταστείτε και το κομμάτι του κυλίνδρου. Είναι αυτό το κομμάτι του κυλίνδρου που έχω σχεδιάσει. Δηλαδή, έχω πάρει αυτό το παραλληλογραμμάκι και την αντίστοιχη προβολή αυτού του κομματιού πάνω στον κύλινδρο. Ο κύλινδρος είναι κάπου. Άρα, αυτό εδώ. Ξέρω ότι δεν αρχίζετε και δεν βλέπετε η ζωγραφίζω, αλλά φανταστείτε το παραλληλογραμμάκι, το ABCD πάνω στη σφαίρα και την προβολή του πάνω στον κύλινδρο. Σχεδιάσουμε εκεί και την προβολή που πάνω στον κύλινδρο. Αυτός είναι ο κύλινδρος. Και εδώ είναι η σφαίρα. Όπου την προβολή την έχω φτιάξει ως εξής. Έφερα φωτεινές ακτίνες από τον άξονα της σφαίρας προς τα έξω. Δηλαδή έφερα αυτές που χρησιμοποίησα και πριν, μάλλον πιο κάτω. Έτσι το ένα, έτσι το άλλο. Και μετά έτσι το ένα, έτσι το άλλο. Οπότε θα είναι κάπου εδώ. Το α πήγε σε αυτό εδώ το σημείο. Το d πήγε σε αυτό εδώ το σημείο. Το b πήγε σε αυτό εδώ το σημείο. Και το c είναι κάπου από πίσω, πήγε σε αυτό εδώ το σημείο. Να τα φτιάξω ξεχωριστά. Αυτό είναι το ένα, το κομμάτι του κυλίνδρου. Το α τόνος. Β τόνος, σε τόνος, δι τόνος και αυτό είναι το κομμάτι της σφαίρα. Το α, β, σε, δε. Δεν έχω πάνω αυτά το ένα στο άλλο γιατί το ένα είναι πιο μέσα στη σφαίρα, το άλλο είναι πιο έξω στο κύλινδρο. Ισχυρίζομαι ότι το α τόνος, δε τόνος είναι μεγαλύτερο από το α, β κατά ένα διαμήκονο θήτα. Θα το εξηγήσουμε. Για ποιο λόγο, η ακτίνα η αλφα-β, συγγνώμη, η κάπα αλφα, ήταν άρα διαμήκονο θήτα, θήτα. Ενώ η ακτίνα στο κλειδό είναι άρα. Και αυτά είναι δύο ανάλογα σχήματα, άμα τα δω από πάνω. Το κάπα αλφα τόνος είναι δύο ανάλογοι κυκλικοί τομείς όπου το ένα και ακτίνα R, την ακτίνα του κυλίδρου το άλλο και ακτίνα R επειδή τον θήτα την ακτίνα του παράλληλου κύκλου που συζητάμε πριν. Άρα ο λόγος τους θα είναι ο λόγος ένα που συμβεί τον θήτα. Τώρα, πάμε στο κομματάκι το AD. Και θέλω να το συγκρίνω με το α τόνος δι τόνος. Για σκεφτείτε τι διαφορά έχει το AD που είναι περίπου ευθύγραμμο, είναι τόσο μικρό το ξάκι που να θεωρείται ευθύγραμμο, σε σχέση με το AD. Είναι στην πραγματικότητα, αν το δω από πλάι, αν το A τόνος δι τόνος είναι πάνω στο κίνδυνο, αυτό είναι το AD πάνω στη σφαίρα.
πόσο είναι στραμμένο, πόσο είναι αυτή εδώ η γωνία, ισχυρίζομαι ότι είναι η συμπληρωματική της γωνίας θήτα. Πάρτε το AD, σηκώστε το στον βόρειο πόλο, που αντιστοιχεί σε θήτα ίσο με 0, η γωνία αυτή που θα σχηματιστεί θα γίνει 90 μοίρες. Κατεβάστε το στον ισημερινό, η γωνία αυτή θα είναι επιδεύτερα, η γωνία αυτή θα γίνει 0. Άρα η μία είναι η συμπληρωματική της άλλης. Επομένως, το A τόνος, B τόνος, είναι όσο το AD επί το συνημίτωνο της συμπληρωματικής της γωνίας θήτα. Επί συνημίτωνο της π δεύτερα θήτα. Αλλά το συνημίτωνο της π δεύτερα θήτα είναι το ημίτωνο θήτα. Άρα το γινόμενο αυτών των δύο είναι το γινόμενο αυτών των δύο. Ένα διεμίτωνο θήτα, επί ημίτωνο θήτα θήτα. Και άρα, αντί να μετράω τις επιφάνειες πάνω στη σφαίρα, μπορώ να μετράω τις επιφάνειες των προβολών των κομματιών της σφαίρας πάνω στο εγκύλωτο. Αν προσθέσω όλες αυτές τις επιφάνειες, θα πάρω την επιφάνεια του εγκύλωτο. Το εγκύλωτο μπορώ πολύ εύκολα να το υπολογίσω την επιφάνειά του, άρα τελείωσε. Άρα, το εμπαδόν της σφαίρας είναι 4π άρα τετράγωνο χωρίς καμία ολοκλήρωση. Πες μου. Ο λόγος μεταξύ των AD τόνους και AD διτόνους. Ο λόγος μεταξύ των AD τόνους, AD τόνους, διτόνους και AD. Τα βλέπεις εδώ. Okay. Τα βλέπω από το πλάι, από εδώ. Εντάξει, αυτό είναι το AD, αυτό είναι το AD τόνους, διτόνους. Ισχυρίζομαι ότι η γωνία που εμφανίζεται μέσα εδώ είναι η συμπληρωματική της γωνίας θήτα. Η γωνία θήτα, ξέρεις ποιο είναι, είναι αυτή εδώ. Είναι η γωνία υπό την οποία στράφηκα για να φτάσω σε αυτό το κομμάτι. Και ισχυρίζομαι ότι αυτή εδώ η γωνία που εμφανίζεται εδώ, αυτή εδώ είναι αυτή η γωνία, είναι συμπληρωματική της γωνίας θήτα. Εντάξει, για ποιο λόγο, γιατί έχω δύο γωνίες, όλες τις πλευρές τους, η μία παράλληλα, την άλλη κάθετα την άλλη. Άρα αυτές είναι συμπληρωματικές γωνίες. Άρα, για να πάρω το άλλο τον διτόνος, αρκεί να πάρω το αD επί το συνημίτωνο αυτής της συμπληρωματικής γωνίας. Στο παίρνω εδώ. Το οποίο όμως είναι το ημίτωνο θ. Άρα θα πρέπει να πλησιάσω μεταξύ του αυτά τα δύο. Θα εμφανιστεί το ένα διεμίτωνο θ επί ημίτωνο θ. Θα φύγω. Και θα μου μείνει το AB επί AD. Άρα το εμπαδόν του σφαιρικού κομματιού είναι όσο το εμπαδόν του κυλινδρικού κομματιού. Και άρα αντί να μετράω την επιφάνεια πάνω στη σφαίρα, που είναι δύσκολο πράγμα, την μετράω πάνω στο κύλινδρο που είναι εύκολο πράγμα. Έχω βάλει μία άσκηση για σας, την έβαλα πριν λίγο, θέλω να σκεφτείτε, το ένα είναι αυτό με τα 6 χιλιόμετρα από όσα στέλνια παραπάνω το βλέπω. Μια άλλη άσκηση λέει το εξής. Πέστε ότι θέλετε να φτιάξετε ένα παιχνίδι που να εμφανίζει μια σφαίρα με σημεία διάσπαρτα πάνω στη σφαίρα, αλλά ομοιόμορφα καταλημμένα πάνω στη σφαίρα. Εντάξει. Πώς θα διαλέγατε να χρησιμοποιήσετε μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών που θα σας παρέχει νούμερα από το 0 στο 1 ομοιόμορφα. Για να πέσουμε και στο μάθημα το πιθανότητα που κάνετε. Έχετε λοιπόν έναν υπολογιστή που βγάζει τυχαίους αριθμούς. Όλοι οι αριθμοί είναι από το 0 στο 1 και μάλιστα ομοιόμορφα. Δηλαδή, αν φτιάξετε τους πρώτους 100 αριθμούς, θα είναι ομοιόμορφα καταλημμένοι από το 0 στο 1. Τι είναι το ομοιόμορφο κατά. Ομοιόμορφο κατά μηνύμα σημαίνει αν πάω από το 0,1 μέχρι το 0,2 και ρίξω χίλιες φορές αυτή τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών, το 1 δέκατο των φορών μου θα πέσει μέσα στο 0,1-0,2. Αυτό το 0,1-0,2 είναι το 1 δέκατο του συνολικού διαστήματος του 0,1. Άρα, αν ρίξω χίλιες τυχαίες φορές τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών, θα μου παράγει περίπου 100 φορές αριθμούς στο διάστημα από 0,1-0,2. Δηλαδή η πυκνότητα με την οποία θα κατανέμονται οι αριθμοί μου στο διάστημα 0,1 θα είναι ομοιόμορφη. Δεν θα πέσουν πιο πολύ κοντά στο 0,9 και πιο λίγοι κοντά στο 0,1. Ομοιόμορφη. Αν φτιάξει το ιστόγραμμα, πόσες γωνίες είναι από 0,1, πόσες είναι από 0,1-0,2 και ούτω καθεξής, θα βγει ένα περίπου σταθερό ιστόγραμμα. Και όσο πιο μεγάλο αριθμό τυχαίων αριθμών χρησιμοποιήσεις, τόσο πιο σταθερό θα βγει αυτό το ιστόγραμμα. Η ερώτηση λοιπόν είναι,
πώς θα εκμεταλλευόσαστε αυτή τη γεννή τελευταίων αριθμών για να παράγετε σημεία πάνω σε μια επιφάνεια σφαίρας, ακτίνας, ένα διακολία, έτσι ώστε τα σημεία σας να πέσουν ομοιόμορφα παντού. Σκεφτείτε, γιατί την βάζατε την άσκηση, σκεφτείτε, αν βάζατε τις γωνίες θήτα να καταλαβαίνουν ομοιόμορφα, τότε από γωνία 0 ως μία μοίρα, θα πέφτουν ξέρω εγώ κάποιες, από μία ως δύο μοίρες περίπου το ίδιο νούμερο, από 89 ως 90 περίπου το ίδιο νούμερο, αλλά το 89 ως 90 θα καταλαβαίνετε σε ένα ολόκληρο δακτύλιο, που είναι αρκετά μεγάλος. Ενώ το 0 ως 1 θα καταλαβαίνετε σε ένα μικρό κυπλάκι. Άρα τελικά θα εμφανίζεται πολλά σημεία κοντά στους πόλους και αραιά σημεία κοντά στον Ισημερινό. Τι θα αλλάζατε λοιπόν, αντί να πάρετε ομοιόμορφα τυχαίες τιμές στο θήτα, προκειμένου να πετύχετε αυτή την ομοιόμορφη κατανομή. Εντάξει, σκεφτείτε. Λοιπόν, σταματάμε εδώ, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Έχω στο μυαλό μου να κάνουμε κάποια συνάντηση για απορίες διαδικτυακά. Απλώς είναι πολύ πολύ επιβαρημένη αυτή η περίοδος για μένα. Μπορεί να το κάνω κοντά στα Χριστούγεννα. Και όλες.
Δεν προβάλλεται στην κοινωνική 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 κοινωνική